Χωρίς χρήματα στην τσέπη, με τα δάνεια να τρέχουν και τις περιουσίες τους να έχουν κατασχεθεί, κτηνοτρόφοι του νομού μετέβησαν το πρωί στα γραφεία του ΠΕΚΕΠΕ στη Λάρισα για να τους δώσουν, όπως υποστήριξαν, την ακριβή ημερομηνία καταβολής των χρημάτων που δικαιούνται από τις εξισωτικές αποζημιώσεις των δύο τελευταίων ετών. Οι κτηνοτρόφοι περιέγραψαν μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες την τραγική κατάσταση που βιώνουν καθημερινά. Μια κατάσταση, όπως λένε, που τους έχει φέρει στην απελπισία, απαιτώντας δικαίωση. Αν δεν μάθουμε την ημερομηνία πληρωμής, εμείς θα έρθουμε τη Δευτέρα με γάλατα, με αρνιά. Και θα γίνει εδώ πέρα ό,τι γίνεται στην Αίγυπτο. Άσχημα πράγματα. Τελείωσαν τα ψέματα, όλα τα ανοιχόμαστε, την κοροϊδία μας όχι. Ψουφάνε τα πρόβατα μας, ψουφάνε και τα πρόβατα αγωνιστικά τώρα. Δεν έχουμε παράδειγμα να πάρουμε ζωοτροφές, να ρίξουμε τα πρόβατα. Κάθε μέρα παραμέρα ψουφάει η προβατίνα αγωνιστική άναμο. Δεν έχω άλλα λεφτά. Τι θα κάνετε τώρα, πώς θα τα βγάλετε. Δεν ξέρω, κορίτσι μου, τι να κάνω. Με ψουφάνε τα πρόβατα αγωνιστικά. Έχουν 2 χρόνια που με κοροϊδεύουν. Έχω. Από το 2008 να πάρω τα λεφτά και με κοροϊδεύουνε. Δεν έχω άλλα λεφτά, τέρμα, τελείωσαν. Η αγανάκτηση μάλιστα ξεχυλίζει και από τους νέους κτηνοτρόφους που αποφάσισαν να επενδύσουν στην ελληνική κτηνοτροφία για ένα καλύτερο μέλλον. Τα αρνιά ξεφτύλα, 3,5 και 3,80. Το γάλα πάλι και αυτό τίποτα. Δεν μας μπαίνουν ό,τι επιδοτίζεις, τι να κάνουμε. Από πού να βρούμε για να πληρώσουμε τον έμπορα με τα φυράματα, τα καλαμπόκια, τα τρεφίλια, πού να τα δούμε τα πληρώσουμε. Σκέφτεστε μέχρι και οικογένειες να κάνετε με όλα αυτά που συμβαίνουν, έτσι. Πού να κάνουμε οικογένεια. Είμαι 25 χρόνια, πού να κάνω οικογένεια. Ελεύθερο παιδί είμαι και δεν έχω τίποτα. Οι κτηνοτρόφοι που συναντήθηκαν με τον προϊστάμενο του ΟΠΕΚΕΠΕ, κ. Δημήτρη Ματζαρλή, έφυγαν άπραγοι, ανανεώνοντας το ραντεβού τους για τη Δευτέρα, στις 7 Φεβρουαρίου, οπότε και θα προχωρήσουν σε συμβολική κατάληψη των γραφείων του οργανισμού.